Και έτσι όπως εξελίχθηκε μπορώ να πω ναι ήταν το πιο γλυκό πρωτάθλημα ε, της καριέρας μου Και μπροστά ή η Κύπροι Οι Κύπροι, οι Γερόλικοι, πρώτα απ' όλα Σιζόπουλος Αντρέπεσαι να τους πεις παππούδες ε, Γερόλικους, Εντάξει, το, κύριος, το πάλι το ίδιο ε, Σιζόπουλος, Ιάγωγος Παντελή που όταν ακούει τελικούς Κάτι παθαίνει Μεταμορφώνεται και... Συν του για να ολόπουλο, έδωσαν το έναυσμα. Πραγματικά έδωσαν το έναυσμα γιατί και οι Αμερικάνοι υπέχτε έβλεπε ότι ε, νομίζεις ότι ήταν χρόνια στην ομάδα και θέλανε και αυτοί να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Το έβλεπε ειδικά στο πέμπτο παιχνίδι. Εγώ το συζητούσαμε με το με το μου, Στέκιον, τον Γρηγορίου και τον Αντρέα που ήταν το που στον πάγκο ότι σήμερα νομίζω δεν χάνετε το παιχνίδι και αυτό έγινε στο τέλος. <συρίζει> Πόσα χρόνια πάμε πίσω, θα μας γνωριστήκαμε στου τελικού του Αχηλέα με τον Φίλιπ. Ναι. Ναι. Πρόσφατα πράγματα. Ε, πριν να αιτία. Αιτία, ρε, μπορούν, από μια δεκαπέντα ετία. 15 δεκαπέντα ετία, ρε Φίλιππ, Wow. Ξαστικά σε πολλού ανθρώπου μπορεί να πω ότι έχει πιο οικογένειε. Την οικογένεια σου στο κάνω κλιν, που αντρώθηκε μέσα στο Αχηλέα, αν προπονεί στο Αχηλέα, και την οικογένεια σου στη Λάρνα Γκαμπιόν. Γιατί ουσιαστικά σαν προπονητή μπορεί να ξεκίνησε που τον Αχηλέα, αλλά το όνομα σου και την καριέρα σου έστησες στην, στην ΑΕΚ, σωστά. Έτσι είναι. Αν πούμε ότι ο Αχιλιάς είναι η πρώτη αγάπη, ε, η ΑΕΚ είναι το σπίτι μου και εκεί κέρδισα και του τίτλου που έχω μέχρι τώρα και προαθήματα και κύπελλα. Ε, σίγουρα νιώθω πάρα πολύ ε, καλά για την μέχρι τώρα πορεία μου ως προπονητής και ελπίζω να έχει και συνέχεια. Να ξεκινήσουμε από πίσω και να μπροστά. Όταν ανέβηκε ο Αχιλέας κατηγορία, τότε στους τελικούς με το Φίλιπς και το κάθε εξής που είχατε μαζευτεί, μια μεγάλη παρέα ουσιαστικά, γιατί διόρθωσες με ο Λάς, νομίζω ήταν ο Ιάκωβος τότε, ήταν ο Τρισόκας, α, ο Γλάφκος, ο Τόλι, νομίζω. Ο Τόλι, ο Ο Μουχτάρη ήταν. Ο ναι. Στράτη. Ο Θωμά ο Γετσένη. Ήταν ο Χριστόφορος Ολιβαδιώτη. Ήταν ο Λίβα. Ήταν μια ωραία παρέα τότε. Νικολά Ιωάννου. Ο Νικολά Ιωάννου. Ανεβήκε την κατηγορία. Τι ομάδε τη προπονητή. Τι Περίμενε ότι μέσα σε Λίγα χρόνια, γιατί ο πρώτο σου τίτλο στην ΑΕΚ έντια πολλά χρόνια μετά. Όταν εξελιχθεί τη καριέρα σου. Ε, Κοίταξε, σίγουρα ε, ήμουν, όταν βγήκαν κατηγορία με τον Αχηλέα, ε, ξεκίνησα τη σεζόν σαν παίχτη και τότε η διοίκηση αποφάσισε να αλλάξει τον προπονητή. Ε, μου είπαν αν θέλω να αναλάβω. Ε, Ηταν δύσκολο από μια μέρα να γίνει παίχτη προπονητική. Εγώ δεν το σκέφτηκα. Ε, αυτό ήθελα να κάνω γενικά στη ζωή μου, να ασχοληθώ με την προπονητική. Απλώ μου δόθηκε η ευκαιρία πολύ πιο πριν από ό,τι περίμενα. Είχα τη βοήθεια όλων των συμπαιχτών μου εκείνον τον καιρό, ε, που μετά έγιναν παίχτε μου, της διοίκηση και γι' αυτό σιγά σιγά σίγουρα δεν περίμενα να εξελιχθεί έτσι η καριέρα μου. Είχα πάντα όνειρο να κερδίσω ε, πρωτάθλημα, να πρωταγωνιστήσω για να προπονιώ μεγάλες ομάδες. Ε, αλλά δόξα ο Θεό με τη σκληρή δουλειά ε, τα κατάφερα και ελπίζω όπως είπα και πριν να συνεχίσω στο ίδιο ρυθμό. Μια κουβέντα η οποία είναι το πόσο σημαντικό είναι πλέον ο Κύπριο καλαθοσφαιριστή σε μια ομάδα. Και το οικογενειακό κλίμα που πρέπει να υπάρχει. Ε, να αναφερθώ πάλι στην εποχή του Αχυλέα τη συγκεκριμένη, γιατί τότε ήταν μια παρέα γεμάτη Κύπριου. Τώρα που προσπαθείτε, ελέω, λέω τι προσπαθίε που κάνει η Ομοσπονδία με τρει ξένου μόνο, βλέπει να υπάρχει το, το οικογενειακό κλίμα το οποίο υπήρχε, πόσο εύκολο είναι να δομηθεί ξανά κάτι παρόμοιο με γνώμη μου που είσαι ζήσει τότε. Ε, νομίζω σιγά σιγά αυτό άρχισε να γίνεται. Ε, όπως είπες και εσύ, τότε ήμασταν ε, μια παρέα, ε, πηγαίναμε στο γήπεδο, κάναμε την προγόνιση μα, πηγαίναμε για καφέ όλοι μαζί, βγαίναμε έξω... Ε, αυτά αστί... θα πηγαίνεις τώρα για να μην εμφανείς ότι είναι το εντάξει, δεχτώ. Εντάξει, πραγματικά το διασκεδάζαμε, και αυτό είχε σαν συνέπεια να έχει και επιτυχίε η ομάδα. Φυσικά είχε και τον τότε καιρό για δεύτερη κατηγορία. όπω είπε και εσύ ήταν όλοι οι πρώτης διαλογής. Ε, αυτό γίνεται και σιγά σιγά με τη μείωση των ξένων. Αυτό άρχισε να γίνεται. Ο Κύπριος παίχτης είναι πρωταγωνιστής. Ε, υπάρχει το οικογενειακό κλίμα όπως υπήρχε φέτος και στην ΑΕΚ. Αυτό ήταν ένα στοιχείο που μα βοήθησε έτσι ώστε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Και εκεί οδηγούμαστε. Οι Κύπροι παίρνουν, είναι αυτοί που θα δώσουν ε, την οτροπία της ομάδας και παρασύρουν και μαζί τους τους ξένους. Νομίζω ότι πάμε, ε, όπως είπες και εσύ, ε, πρώτον ξένων εποχή, πριν μια δεκαετία ας πούμε πρώτη μεγάλη επιτυχία σαν προπονητή. Ο τελικό με τον κεραυνό 2010 στον επεισοδιακό τελικό ουσιαστικά του χρονομέτρου. Πώ το έζησε, ε, ήταν η τελευταία φορά που είδαμε τον κόσμο του Αχηλέα πα στι κερκίδε να, να, βοηθά εμπρακτά την ομάδα του απέναντι σε ένα μεγαθύριο όπω είναι ο κεραυνό. Πώ ήταν η εμπειρία η δική σου πρώτα απ' όλα τότε, Φτάσουμε στον τελικό να πούμε ότι είχαμε αποκλείσει στο, στον πρώτο γύρο την ΑΕΛ που ήταν μεγαθύριο εκείνο τον καιρό, με πολύ μεγάλα μπάτσετ. Ήταν ε, ε, όταν έπαιζε και στην Ευρώπη με, με πολλές επιτυχίες. Μετά στον ημιτελικό αποκλείσαμε το ΑΠΟΕΛ και εκείνο με πολλούς μεγάλους παίχτες εκείνη την εποχή και μετά φτάσαμε στον τελικό. Εγώ ήμουν μόλι 31 χρονών, πρώτη μου συμμετοχή σε τελικό. Εκείνο το παιχνίδι το θυμάμαι σαν να ήταν χθε. Ξεκίνησε όπω είπε και εσύ το παιχνίδι, χωρί χρονόμετρο, είχε ένα πρόβλημα το, το ελευθερία. Μέχρι να καταλάβουμε τι έγινε, είχαμε και 12-13 πόντου. Ε, Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε το παιχνίδι. Χάναμε μέχρι και 16 πόντου η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι και ε, καταφέραμε να το φέρουμε στα ίσα τέσσερα λεπτά πριν το τέλο του παιχνιδιού. Εκεί ε, κάποιες κάποιε λάθο επιλογέ λόγω απειρία κάποιων βασικών παιχτών και σίγουρα με την εμπειρία των παιχτών του κεραυνού χάσαμε τελικά 65-72 ήταν πραγματικά μετά από πάρα πολλά χρόνια ε, νομίζω 2 με δυο μισή χιλιάδες ήταν στο γήπεδο Ελευθερία και αναπολούσαν τις παγιές καλές εποχές του Αχιλέα και αυτό είναι κάτι που άρεσε όλους το Καεμακλή ε, και παρόλα αυτά όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για την ομάδα του Αχιλέα. Το ότι η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη είναι κάτι το οποίο δυστυχώ ε, φάνηκε για την ΕΝΑΔ, για τον Αχηλέα, για την ΑΕΛ. Τώρα η ΑΕΛ έκανε τα πρώτα τη βήματα. Ε, εσένα όμω ήταν η αφετηρία για να ξεκινήσει μια διαφορετική πορεία. Μπήκε στην ΑΕΚ Λάρναγκα, τότε χωρί το μεγάλο μπάτζετ η ΑΕΚ, με τον Αντρέα τον Λευκαρίτη Πρόεδρο, Είχες uh, επιλέξει, θυμώ ότι είχα γράψει σε συγκεκρινών άρθρων, παίχτες που ήξερες τότε. Είχες φέρει τον Μπάρλετ που τον έχει Λέαν, τον Τζότζο, uh, τον Φίσερ. Φίσερ, τον Μακάντα, τον Κάντιτς. Τον Μακάντα, μπράβο. Ήταν την προηγούμενη χρονιά στην στην ΑΕΚ. Και μετά φέραμε και το σούπο τη που είχε παίξει, παίξει στην στην uh, ΑΕΛ. ΑΕΛ, στην ΑΕΛ ναι. Ε, ήταν μια προσπάθεια τέλο πάντων, όπω την είχαν ονομάσει τότε, παππούτσι μου τον τόπο σου. Ήθελε τη δοκιμασμένη συνταγή για αρχή. Εντάξει. μετά από την θητεία μου στον Αχηλέα. Ήταν και δύσκολο να σε εμπιστευτεί κάποιο σε αυτή την ηλικία. Ε, επειδή ήμουν παιδί του Αχηλέα, μου δώσανε την ευκαιρία. Κάποιο σα πει: ότι αφού ήταν εκεί, θα έπαιρνε την ευκαιρία σε κάποια φάση το θέμα είναι να πάει σε μια άλλη ομάδα που ε, δεν σε ε, ξέρανε προσωπικά και ε, μου έγινε η πρόταση από τον Αντρέα τον Λευκαρίνη τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω ε, ξανά για την ευκαιρία που μου έδωσε και τότε η Άκη είχε τερματίσει στην 7η θέση εκείνη τη χρονιά και όταν ε, πήγαμε να συμφωνήσουμε μου είπε ε, ο Αντρέας θέλω να να προσπαθήσουμε να μπούμε τετράδα, θα έχουμε οικογενειακό κλίμα και να έρθουμε τελευταίοι, μην αγχώνεσαι, εσύ θα μεινει εδώ και μου έδωσε ας πούμε μια εμπιστοσύνη και αυτός και ο Βασίλης Ωσελάς που ήταν εκείνη την εποχή General Manager της ομάδας και αυτό μου, ε, με έκανε ένιωσα καλά, γιατί ήταν ε, η πρώτη φορά που φεύγω και εγώ από την ομάδα μου. Πρώτη φορά δούλευα σε ομάδα που εκτό Αχιλλέα και αυτό με έκανε ένιωσα καλά. Δούλεψα, δούλεψα με όλο το staff και μετά σιγά σιγά ήρθαν και οι, οι επιτυχίες. Η παρουσία του Ιάκωβου, που τον ήξερε που πριν στον Αχιλλέα, σε βοήθησε να προσαρμοστεί καλύτερα στο νέο περιβάλλον. Σίγουρα. Ο Ιάκωβο ήταν ε, ο αρχηγό τη ομάδα. Ε, Γνωριζόμαστε από παλιά. Βοήθησε ε, και εμένα και του παίχτε που είχαν έρθει στην ομάδα. Ε, και με τον Βασιλίδο Σελά γνωριζόμασταν επειδή ήμασταν και συμπαίχτε στι μικρέ εθνικέ ομάδε. Ε, όλα αυτά έπαιξαν το δικό του ρόλο. Αλλά η, η αρχή δεν ήταν ε, καλή. Εύκολη, ναι. Ε, ας πω, ξεκινήσαμε με 0-3. Και εντάξει, κάπου εκεί όλοι προβληματιζόμασταν. Αλλά εκείν, εκείνο το διάστημα ήταν που ε, ε, εγώ προσωπικά χρειάστηκα την περισσότερη στήριξη από τον, από τον πρόεδρο, τον Αντρέα τον Λευκαρίτη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήρθε στη, να μιλήσει στην ομάδα και του είπε όλοι μπορεί να φύγετε από, από την ομάδα, τους παίχτες, ο προπονητής δεν φεύγει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι με τον τρόπο το έκανε στήριξη. στήριξη. Μετά ήρθαν σιγά σιγά και τα αποτελέσματα, κάναμε μια αλλαγή, ήρθε και ο... Έφυγε ο Μπάρλετ, ήρθε ο Χάρισον και ήρθε και ο Σούποντή ω προσθήκη και από εκεί και πέρα άρχισε η ομάδα να, να ρολάρει. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω το δεύτερο ήμασταν και Κερδίσαμε όλε τι ομάδε και καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι την ε, τέταρτη θέση. Όπου εκεί ε, βασικά ολοκληρώσαμε το στόχο που είχαμε θέσει και πήγαμε με τον κεραυνό στα playoffs, στου ημιτελικού και αποκλειστήκαμε σε πέμπτο παιχνίδι στο Στρόβολο 3-2. Αυτό ήταν το έναυσμα, ας το πούμε, της πορείας μας στην ΑΕΚ. Μετά πάμε ουσιαστικά στο ιστορικό 2013. Σε mm -hmm. λοιπόν, την νύχτα μου σου στείλα μήνυμα, πρέπει να ήταν 10-10 νύχτα μου στείλα μήνυμα, ρε φίλε, πιάσετε τον Κακιούζη. ζή. Όπως και το κάνουμε, μπορεί να τον συνηθίσαμε στην Κύπρο λόγω τη εξαιρετική παρουσία του σαν προπονητή στην Ένωση. Αλλά σαν παίχτη, όταν τον έφερε, πώ ήταν. Ήταν μια εμπειρία τότε, ήταν, ήταν ένα πρωταθλητή Ευρώπη, ένα δεύτερο αθλητή κόσμου. Εντάξει. εκείνη την. το 2013 είχαμε θέσει ω στόχο το πρωτάθλημα. Είμαστε στου στόχου μα, ήμασταν στην τρίτη θέση και είπαμε ότι θέλουμε να ενισχυθούμε ψάξαμε την αγορά, ήταν ελεύθερο ο Καγκούζη. Είπαμε στον Ανδρέα εκεί, να ξαναφέρουμε. Γίνονται θαύματα στι μέρε μα, Ανδρέα το προσπάθησε. τον έφερε. ήταν λίγο άβολο στην αρχή. Εγώ, μόλι 34 χρονών, να προπονώ έναν προαθλητή Ευρώπη τον τότε καιρό. Τον το 2005, έβλεπα ε, την πορεία τη Εθνική Ελλάδα με αυτόν τον αρχηγό να σηκώνει Ήταν κάπως ε, αύριο αλλά πάλι ε, το έλαβα ως ε, έξτρα κίνητρο και έβαλα και εγώ και ο, ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος βοηθός μου και ο Γιώργος ο Γιωργίου, μαζί με ο το όλοι μαζί βάλαμε έξτρα ώρες δουλειά έτσι ώστε ε, να βοηθήσουμε και εμείς όσο περισσότερο γίνεται να εκπληρώσουμε τους στόχους μας και να μην απογοητεύσουμε Ούτε του διοικούντε τη ΑΕΚ, ούτε του φιλάθρους, αλλά και τον Μιχάλη τον Καγκούζη να το βοηθήσουμε κι εμεί με τη σειρά μα έτσι ώστε να ε, καταφέρουμε του στόχου μα. Αν θυμάμαι καλά, μου είχε πει σε μια παγιά μα κουβέντα ότι ήταν, ε, ο Μιχάλη ήταν υπόδειγμα στι προπονήσει σε σημείο που κουβαλούσαν τι μπάλε στο τέλο τη τέγεια, κάτι το οποίο πρέπει να βλέπουν οι οι πιο μικροί για να πιάνουν κινήτρο. Ναι, όταν ήρθε καμία σχέση ας πούμε, με το, σε σύγκριση με το όνομά του, ήταν ένα απλό ε, ε, άνθρωπος. άνθρωπο. Ε, ήταν ο πρώτο που έμπαινε στο ύπεδο να, να, κάνει προπόνηση και ο τελευταίο που έφευγε. Ε, όπως Όπω είπε και εσύ, ε, αυτό το χαρακτηριστικό ήταν όταν ε, παίζαμε εκτό έδρα, ε, πήγαμε το λεωφορείο. Παίρνει ο φροντιστή τις μπάλε εκεί και έφυγαν όλοι και έμεινε μια ξαλά νερά. Ήταν ο Κακούζη, πήγε, τα πήρε και μαζί με. Και πήγε στο γήπεδο, ας πούμε, και ούτε να πει το μικρό, πιάστε τα νερά. Πήγε εκεί, τα, τα πήρε. Θέλοντα να δείξει για αυτό ότι ήταν ένα ε, σαν του άλλου και όχι φίρμα. Και φτάσαμε στο πολυπόθητο τρόπο. Το πρώτο σου τρόπο σαν προπονητής. Ήταν το πρώτο μου τρόπο σαν προπονητής και το πρώτο τη ΑΕΚ Ακριβώς. Ε, μετά την ενοποίηση. Σαν ΑΕΚ, ναι. Ε, μέσα στο Λευκόθειο. Ήταν ε, μια σειρά τελικών μετά από ΕΛ. Ε, πρώτο παιχνίδι παίζαμε στην Λάρνακα. Κερδίσαμε δύσκολα μετά από ε, ανατροπή 15 πόντων. Μετά στη Λευκοσία 1-1 δύο-ένα στη Λάρνακα κάπως εύκολα και πάμε στο τέταρτο παιχνίδι με τρεις χιλιάδες κόσμο στην Κερκίδα ε, εις βάρος μας αλλά καταφέραμε ε, μετά από μεγάλη προσπάθεια να πάρουμε αυτό το τρόπεα. Σίγουρα ήταν μεγάλη συγκίνηση, υπέροχο συνέστημα ε, και για μένα προσωπικά ήταν πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου και για, του, για, την ομάδα γενικά ε, όπου η ΑΕΚ ξαναμπήκε ω ΑΕΚ ε, ξανά στην, στο χωρό των τροπέων. Πέραν της ΑΕΚ που, έκαμε, που συνεχίζει που συνεχίζεις μάλλον να παράγεις το έργο σου ε, εδώ στο ΑΠΟΕΛ όπου έφτασες στους τελικούς Έπέρασε ε, ένα φεγγάρι που την ΕΘΑ η εξαιρετική σου δουλειά στο παραλίμνη του, του Εκτός της ΑΕΚ. Πώς την πορεία εκτό τη ΑΕΚ. Πώ την έζησε ο Νικόλα, πρέπει τη σταθερότητα του στην ΑΕΚ και ήταν μια ήρεμη ζωή. Πέρα από την κούρσα και Λάρνακα και μακλίν Λάρνακα. Ε, αυτόματα έγινε σε. Για τρία-τέσσερα χρόνια έγινε να γυρίζει την Κύπρο, να, να καταλήξει ουσιαστικά στο παραλίμνινο που έκατσε. Ε, γενικά δεν είμαι άνθρωπο που του αρέσουν οι μεγάλες αλλαγές. Προτιμώ να έχω τη σταθερότητα, να ε, είμαι σε ένα περιβάλλον όπου περνώ καλά πρώτα απ' όλα και μπορώ, έχω, απολαμβάνω την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, έτσι ώστε να, να μπορώ να, να παράξω και εγώ έργο, να δουλέψω όπως ξέρω έτσι ώστε να πετύχω τους στόχους που θέτει η, η κάθε διοίκηση. Ε, στο ΑΠΟΕΛ Παρόλο που ήμασταν ε, γενικά σε όλη τη χρονιά στην πρώτη θέση, δεν είχε αυτό το, το οικογενειακό κλίμα που συνάντησα στην ΑΕΚ. Ξέρεις πώς είναι τα ΑΒΟΕΛ, μουρμούρα, συνέχεια, ε, αφισβήτηση. Παρόλο που ήμασταν στην πρώτη θέση ε, και... Το ίδιο και στην ΕΘΑ. Εντάξει, είχαμε μια διαφορά φιλοσοφία με την τότε ε, διοίκηση. Εγώ, άμα δεν συμφωνώ ή δεν απολαμβάνω τη στήριξη κάποιου, προτιμώ να πιάνω τα πράγματα μου και να φεύγω. Έτσι έκανα. Και ήρθε η πρόταση από το παραλίμνιο, όπου εκεί ε, ένιωσα πάλι ότι μπορώ να δουλέψω χωρί να επεμβαίνω στο έργο μου. Και γι' αυτό έκατσα και τριτισίμιση χρόνια. Ε, εντάξει, δεν είναι τα πάντα τα πράγματα όπως τα θέλουμε ε, πρέπει να, ε, να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις, στις δυσκολίες ε, να μαθαίνουμε και όλα όσα μου έτυχαν και καλά και καλά εγώ τα λαμβάνω σε εμπειρίες έτσι ώστε να γίνουμε ε, καλύτερος και μετά από έλπους που έλπου έχασα... ...και Του τελικού προαθλήματο και, και κυπέλου. Ε, εγώ είμαι τη άποψη ότι πρέπει να μάθει να χάνει έτσι ώστε ε, να μάθει να κερδίζει και τα λαμβάνω όλα. Ε, προσπαθώ να, το να κρατώ μόνο τα θετικά, τα αρνητικά, μόνο για να ε, βελτιώνομαι και να μην τα επαναλαμβάνω και προχωρώ στη ζωή μου. Όταν σε πιάσει τηλεφωνό ο Αντρέα να σου πει να ξαναμπάει πίσω στην, στην ΑΕΚ. Πώ ένιωσε, Νιώθε δικαίωση, ότι α πούμε επιστρέφω πίσω στο σπίτι μου να συνεχίσω το έργο μου. Α πούμε, παρόλο που τον μπάτζετ τότε, όταν επέστρεφε στην ΑΕΚ, τον μπάτζετ δεν είχε σχέση με τον μπάτζετ το οποίο είχε τον καιρό που πήρε το πρωτάθλημα, σωστά. Ναι, σίγουρα, σίγουρα, ναι. Ε, εντάξει, εγώ είχα πει ότι φεύγω από το παραλίμνη πριν να ξέρω ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Ο Βασίλη ο Σελά με πήρε τηλέφωνο, ο Αντρέα ήταν όταν είχε αποχωρήσει. Ε, και Μόλι με πήρε τηλέφωνο, τα, εγώ ένιωσα και πάλι ότι παρόλο που ε, τον budget ήταν πολύ πιο χαμηλό από ό,τι και την προηγούμενη χρονιά που ήμουν ή και, και, και την προηγούμενη χρονιά γενικά τη ΑΕΚ, ένιωσα ότι πάω σε μια ομάδα που ε, θα κάνω προαθλητισμό. Ε, επειδή ήξερα και τα παιδιά όλα όλε οι καταστάσει, πάλι ότι επέστρεψα στο σπίτι μου και αυτό μου έδωσε περισσότερο κίνητρο έτσι ώστε να δουλέψω. Γιατί το έβλεπα και σαν μια ευκαιρία να, ξα... να δείξω ξανά ότι. Προσ... Όχι να δείξω για μένα προσωπικά, ήταν ένα στοίχημα ότι μπαίνω πάλι... μπαίνω πάλι σε τροχιά πρωταθλητισμού όχι για να δείξω σε κάποιον άλλο, απλώς για το προσωπικό μου εγώ, ας το πούμε. Μετά το αγροτικό, α πούμε, να λέω καραντίνας, ήρθε φετό μια σεζόν μαγική, θα λέει κάποιο. Το κύπελλο είστε πιο εύκολα νομίζω από ότι υπολογίζετε εσείς ήδη. Πάμε στους τελικούς του προαθλήματος όπου νομίζω ότι ήταν ένα, ίσως η πιο ωραία τελική των τελευταίων χρόνων που θυμούμαι εγώ τουλάχιστον σαν δημοσιογράφο. Ένα εξαιρετικό κεραυνό σε όλη τη σεζόν απέναντι σε μια ψυχομένη ΝΑΕΚ με μπροστάριδε του Κυπρίου. Όπω ο κεραυνό έφτασε όσο έφτασε με μπροστάριδε του Κυπρίου, έτσι ήρθε η ΑΕΚ. Και νομίζω ότι ήταν ένα από τα πιο γλυκά πρωταθλήματα που έκατε στην καριέρα σου το φετινό. Ναι έτσι όπω εξελίχθηκε, ναι. Ε, όπως όπω είπε και εσύ, ο κεραυνό στην αρχή τη σεζόν ήταν το φαβορή. Είχε περάσει στου ομίλου του Champions League, είχε το διπλάσιο μπάρκετ από εμά. Απλώ εμεί πάντα μπορεί να μην το έλεγαμε, αλλά μέσα στην ομάδα το πιστεύαμε ότι ε, μπορούσαμε να, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Κατά τη διάρκεια τη σεζόν υπήρχαν ατυχίε για μα. Τραυματίστηκε ο Ταρνέλ Χάρη και το αντικαταστήσαμε με τον Ντέβι. Μέχρι να έρθει ο Ντέβι, επειδή αγωνιζόμασταν με δύο παίχτε, χάσαμε κάποια φαινομενικά εύκολα παιχνίδια με την Ομόνια και την Έθα. Εκεί ήταν κομβικό σημείο. Πάλι η διοίκηση ήταν κοντά μα και στήριξε. Και μετά Σιγά σιγά η ομάδα άρχισε πάλι να βρίσκει τα πόδια της, έπαιζε πολύ καλό μπάσκετ και φτάσαμε στο τελικό του κυπέλου. Εκεί, όπως είπε και εσύ, ήταν πολύ πιο εύκολη η επικράτηση από ό,τι περιμέναμε και καταλάβαμε όλοι στην ομάδα ότι μπορούσαμε να κατακτήσουμε το πρόαθλημα. Ε, στους τελικούς... Ε, ήταν, είχε καιρό να, να, πάει σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Από το 2012 δεν κάνω λάθο. Κάναμε δύο breaks στο Στρόβολο. Πράγμα που πάλι είχε καιρό να συμβεί. Και έτσι όπω εξελίχθηκε, μπορώ να πω ναι, ήταν το πιο γλυκό πρωτάθλημα ε, τη καριέρα μου. Και μπροστά ήταν η Οι Η Κύπρη, η Γερόλυγη, πρώτα απ' όλα. να Αντρέπεσαν ως παππούδες. Ε, γερόλικου. Ντάξει, στο... κύριε, το πάλι το γερόλικο. Ε, Σιζόπουλο, Παντελή, που όταν ακούει τελικού. Κάτι Μεταμορφώνεται. Ναι. Και σύντο για να ράμα ολόπουλο, έδωσαν το έναυσμα. Πραγματικά έδωσαν το έναυσμα γιατί και οι Αμερικάνοι παίχτε έβλεπε ότι. Νομίζεις ότι ήταν χρόνια στην ομάδα και θέλανε και αυτοί να, κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Το έβλεπε ειδικά στο πέμπτο παιχνίδι. Εγώ το συζητούσα με, τον το. Με το συνεργάτη μου, Στέγιο, τον Γρηγορίου και τον Αντρέα, που ήταν ο Λευκάρδη που ήταν στον Πάγκο, ότι σήμερα νομίζω δεν χάνεται το παιχνίδι και αυτό έγινε στο τέλο. Μια νιώνα στον Ιάκωβο και στον Σιζόπουλο. Πόσο πιο εύκολη είναι να κάνουν τη δουλειά σου ένα παίχτη όπω τον Ιάκωβο, που στα 45 του, 46 του, πώ είναι τώρα. Όπω ένα παίχτη όπω τον Ιάκοβο, που στου τελικού λε και εσύ ότι κάτι παθαίνει βγαίνει μπροστά. Και ένα παίχτη με την εμπειρία, την προσωπικότητα του ΣΥΖΟ, να βοηθούν το Ραν, το Μαντοβάνι, που είναι ενώ ότι είναι εν νεαρά ταλέντα. Εμπαίχτε, οι οποίοι όμω ήθελαν να γίνει την ευκαιρία του για να βγουν μπροστά και να εξελιχθούν. Αφήνω έξω τον Μανολόπουλο, όχι γιατί είναι εξαιρετική δουλειά, γιατί ήταν και ο μεγάλο, ένα πολλά μεγάλο παίχτη, ο οποίο ήταν α, εξαιρετική προσθήκη όπω φάνηκε και στη συνέχεια. Ο Ιακώβο είναι 45 χρονών όταν έρχεται Εντάξει. να κάνει προπόνηση. Okay. Όταν είναι ο αγώνα είναι 25. και στου τελικού 20. ναι. ναι. Ε, σίγουρα η βοήθεια του είναι απεριόριστη. Βασικά αυτά που θέλω να μεταφέρω στου παίχτε ε, τα μεταφέρουν αυτοί πιο εύκολα. Μπορεί εγώ ας πούμε να φέρνω το Γιαναρά να το μαντοβάνει στο γραφείο να του μιλώ, να του εξηγώ ή τους ξένους είτε στις προπορείς να βάζω κάποια πράγματα και να επιμένω μπορεί να κάποιες φορές να είμαι και πιεστικός αλλά α, α, αυτοί είναι μετά που θα πας στα ποητήρια θα μιλήσουν μα ο προπονητής μου είπε έτσι, ναι, έχει, σου είπε έτσι γιατί αυτό και αυτό θα, θα είναι με το μέρο μου θα, θα με δικαιολογήσουν και να κάνω λάθος αυτοί οι δύο ποτέ δεν θα πούν ότι ο προπονητή μπροστά στου άλλου θα πούν ότι έκανε λάθο. Αυτό είναι πραγματικά μεγάλη στήριξη και δεν αφήνει στον παίχτη περιθώρια αφισβήτηση του προπονητή. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό. Γιατί σε κάθε ήττα, σε κάθε αποτυχία, μπορεί τα πρώτα πειρά θα παίζουν ε, στου προπονητέ άμα ο, ο αρχηγό και ο κυμπαρχηγό πάνε και στηρίξουν ή συμβουλεύσουν τους ε, πέχτες και του νεαρότερου και τους, και τους ε, ξένους ότι ο προπονητή έχει δίκιο, απλώ εμεί δεν κάναμε αυτό που μα είπε στο 100%. Καταλαβαίνει καταλαβαίνεις και εσύ ότι θα βάλουν έξτρα προσπάθεια έτσι ώστε να ακολουθήσουν το πλάνο. Γενικά είσαι ένας προνοητής ο οποίος αρέ, αρέσκεται να και, με Κυπρέους παιχτες. Δούλεψε με τον. Διόρθω να κάνω με τον Τριόκχαan, ναι. με τον Παλάλα. Παλάλα. Ακούσε είναι Παλάλα, ναι, ναι δούλεψα μαζί του. <σχυσίλια> με, τον... με τον Σίζο, με τον Ιάκωβον, με τον Βασιλίν τον Κούνα. Με όλου του παίχτε οι οποίοι σιγά-σιγά οδεύουν προ τη δύση τη καριέρα σου, κάποιοι τελείωσαν. Κάποιοι ήταν Ναι, αστασιά, ναι. <σχυσίλια> με τον Αναστερνόν Γκασκύρι. Τι που την πορεία και τι σχέσει σου που είσαι με κάποιου εκ των μεγαλύτερων Κυπρέων που πέρασαν uh, μέχρι στιγμή. με όλου είχαμε εξαιρετική σχέση. παρόλο που ήμουν προπονητή του. Πλην του Ιακώβου. ναι. Παρόλο που ήμουν προπονητή του, δηλαδή και στι προμονεί μπορεί να φωνάζαμε, μπορεί και στα παιχνίδια. πάντα υπήρχε ένα άλλο σεβασμό και από εμένα και από και από τους παίχτες προανέφερες, ε, κρατάμε όλους, έχω εξαιρετική σχέση. Ε, το, νομίζω ότι, ε, δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά δύσκολα θα ξαναδούμε αυτή τη φουρνιά των παίχτων στο άμεσο ε, μέλλον. Όλοι ε, τους προανέφερες, Παλάλλας, τρισόκας. Κούνα, Σιζόπουλη, Άγοβη, όλοι αυτοί είναι δύσκολο με την ποιότητά του και ε, τι εμπειρίε του, τι εικόνε που έχουν σαν ε, παίχτε να, να εμφανιστούν. Και το θέμα είναι ότι ήταν αυτοί όλοι μαζί, δηλαδή είναι τη ίδια φουρνιά. Είναι δύσκολο να να βρούμε πάλι κάποιους που να, είναι σε αυτό το επίπεδο. Αφήμε λίγο από τον τίτλο του προπονητή και ο άνθρωπο άνθρωπον Νικόλα. Πόσο εύκολο είναι να είσαι παπάς και να είσαι σύζυγος και να πρέπει να λύσεις κάθε μέρα της γυναίκας σου να πει να πάω πάρα λίμνη. <laughs> ε, έχω Final Four, άρα ε, να με δεις λογικά, τώρα θα σου μιλώ που από το σπίτι, ένα άλλη κουβέντα. Εντάξει, αυτή τη η μημερώση που να κάνει στη γυναίκα μου. <Συλίως> Αλλά εντάξει, όταν ήμουν προπονητής όταν γνωριστήκαμε, ε, εντάξει, ξέρει τις δυσκολίες του επαγγελματό. Ε, τώρα με τα τα παιδιά ακόμα είναι πιο δύσκολο γιατί υπάρχουν και υποχρεώσει. Πρέπει να πάνε στα φροντιστήρια, στι προπονήσει, να του πάρει από το σχολείο, να του διαβάσει, να του τα Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ε, σίγουρα με στηρίζει. Και... Γι' αυτό είμαι και εγώ πιο άνετο να μπορώ να, να δουλέψω πιο ελεύθερα χωρί να πρέπει να, να πάω την τάδε ώρα σπίτι. Έτσι ώστε να. Να προσφέρω και εγώ στι δουλειέ που πρέπει να γίνουν. Απλώ ε, όταν πούμε, τώρα που έχουμε τελειώσει δε, τα, τα προαθλήματα, αφιερώνω πολύ χρόνο στα παιδιά. Είμαι εγώ αυτό που παίρνει, τους, παίρνει από το σχολείο, να του πάρω από εδώ, να παίξουμε. Να πληρώνω τι ε, ε, χαμένε στιγμέ, α το πούμε. Γιατί. Ε, αυτές οι στιγμές ε, που, ε, που, έρχονται φεύγουν χωρίς να το καταλάβεις. Γι' αυτό ε, θέλω να τις εκμεταλλεύουμε όσο παραπάνω μπορώ. Γενικά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος α, από την αρχή της καριέρας σου επόντα ρεσπάς στην οικογένειά σου. Πρωτού παντρευτείς, πρωτού κάνεις οικογένεια. Μέλη τη οικογένειά σου πάντα ήταν στο πλευρό σου. Πάντα ήταν στην πρώτη σειρά τη Κερκίδα. Είτε είσαι στον Αχυλέα, είτε στην ΑΕΚ. Ήταν Πάντα έλαγαμε, περιμέναν να δουν την επιτυχία σου, την αποτυχία σου. Γενικά, ήσουν πάντα τόσο κοντά με την οικογένειά σου. Ήταν, α ήταν, πούμε, κάτι βασικό για σένα για να ξεκινήσεις την καριέρα. Ε, σίγουρα, η οικογένεια είναι το, πρώτο, το πιο βασικό πράγμα στη ζωή του κάθε που Ο καθένας μπορεί να, το, να αργήσει να το καταλάβει, αλλά μεγαλώνοντας ε, είναι το πιο... Ε, βασικό πράγμα. Είναι αυτοί που θα σε στηρίξουν στην αποτυχία γιατί στην επιτυχία όλοι θα σε ε, θα συγχαρούν. Στην αποτυχία κανείς δεν είναι δίπλα σου. Είναι η οικογένειά σου. Ε, ε, αυτοί είναι που ε, σε καταλαβαίνουν ε, στε, ε, όταν δεν είσαι καλά, όταν έχεις προβλήματα, όταν θέλει να μιλήσεις σε κάποιον ε, είναι η οικογένειά σου και αυτό συνεχίζω να κάνω και αυτό νομίζω είναι, το, είναι ένα ιερό πράγμα που ε, θα θυσιάζω όσα πράγματα ε, μπορώ για την οικογένειά μου. Να ε, χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα, οι μικροί να ασχοληθούν με μπάσκετ. Εντάξει, πάνε. Κάνουν προπόνηση στην Ακαδημία, στα, στη Youth Stars του φίλου μου του Άδωνη του Χρήστο ε, δεν τους πιέζω ε, προσπαθώ και εγώ να, να τους αφήσω μόνο αν τους αρέσει να, να συνεχίσουν να προπονούνται Κάμια φορά σπίτι μπορεί να τους ε, λίγω, να λίγω, να λίγω. Του κάνω να τους κάνω λίγο έξτρα προπονήσεις έτσι ώστε να είναι καλύτερο να πάνε ε, να παίξουν απλώς δεν τους πιέζω είναι θεματικό τους δεν θέλω να, θέλω να αποφασίσουμε μόνοι τους τι, τι θα κάνω. Έχουμε μέλλον, έχουμε α, ε, νεαρούς οι οποίοι μπορούν να εξελιχθούν. Ας πούμε είδαμε φέτος τον Τρέτιακοφ που που εξελιχθεί από τον Αχιλέα να πιέσει την που που ομόνια τα τελευταία χρόνια και ευκεί μπροστά έξω. Έχουμε τον τον Τίγκαν ο οποίος φέτος έκαμε φοβερή χρονιά στον Απόλλωνα. Α, έχουμε μικρού για να ποντάρουμε για το μέλλον μα. Γιατί όπω είπε εσύ, η Σιζόπουλη, ο Κούνα, ο, ο Τρισόκχα του Διούλη σταματήσαν. σταματούσαν σιγά σιγά. Υπάρχει ένα χάσμα γενναιών, Γρηγόρη, που ε, αυτό ήταν α από του ξένου που έρχονταν μαζικά το τα περασμένα χρόνια. Βλέπουμε ότι. Ε Τίνκα, Τρεδιάκο, 18-19 χρονών. Δεν υπάρχουν οι 27ριε. Αν εξαιρέσω λίγο τον Σάιμον και τον τον Λοϊζίδη, μπορώ να πω. Εντάξει, οι άλλοι δεν, δεν υπάρχουν πολλοί παίχτε. Τώρα εμφανιστήκαν ο Τίνκα, ο Τριαντιάκο που πήραν τι ευκαιρίε, ο δικό μα ο... ο Λουκά. Υπάρχουν αρκετοί νεαροί. Το θέμα είναι τώρα ε, κατά πόσο θέλουν να δουλέψουν, να αφοσιωθούν ε, πιο επαγγελματικά στο μπάσκετ και είναι η ευκαιρία του τώρα με τη μείωση των ξένων να δείξουν αν μπορούν να παίξουν ή όχι. Με την αύξηση των ομάδων παίρνουν ε, πολλέ ευκαιρίε. Έχουν μεγαλύτερα κίνητρα τώρα και οι πιο κάτω ο, ηλικιακά παίχτε, και αυτό είναι πολύ θετικό. Νομίζω ότι ε, υπάρχουν παίχτε. Τώρα, αν με ρωτά, θα φτάσει τον Τριζόκαν, τον Παλάλαν, τον Κουνούνι. Το ε, τον τον Κούνα, αυτό δεν μπορώ να σου το πω, μακάρι, αλλά τόσο ποιοτικού παίχτε νομίζω δύσκολα θα ξαναβγούν. Πάμε σε μια ιστορία που ξέρουν ελάχιστη. Το νερό που ήσουν στον Αχηλέα, δεν ναι, ήσουν στον Πρωτοβουλίο Ένα φίλο του Αχηλέα, φίλο σου γνωστό σου, είχε τραυματιστεί με και το αυτοκίνητο και του είχε δώσει φανέλα, τσάντα, πράγματα δικά σου, μόνο μόνο για στήριξη προ έναν άνθρωπο που ξέρεις ελαχίστα. Του έδωσαν ο Νικόλας. Ξέρω, φέρασε δύσκολη θέση τώρα, αλλά δεν πειράζει. Να πούμε είναι δηλαδή. Χρειάζεται, το πράγμα χρειάζεται. Εντάξει, δεν θέλω να λέω για τον Νικόλα, εγώ προσπαθώ να είμαι ο εαυτό μου είτε είμαι έξω στον δρόμο, είτε είμαι στο γήπεδο, είτε πήρα το πρωτάθλημα, είτε είμαι εκατομμυριούχο. Να είμαι ο ίδιο ο, ο Νικόλα που γνώριζαν οι φίλοι του, οι γνωστοί του. Νομίζω δεν έχω αλλάξει ούτε σκοπεύω να αλλάξω. Είμαι το, ο ίδιο. Προσπαθώ όσο μπορώ να. Αν χρειάζεται κάποιος βοήθεια να τη δώσω, ε τώρα να δώσω μια φανέλα μια μοιάζει σαν εδώ λιγότερο που μπορώ να κάνω για κάποιον που είχε ένα τόσο σοβαρό δυστύχημα και εντάξει ελπίζω, ε, εγώ πιστεύω θα, θα είμαι ο ίδιος και, και ό, όταν ε, γεράσω ας το πούμε. Να γεράσεις κι άλλο. Ε, Ήδη τώρα δωρά βλέπει. Εντάξει, ω να θυμάσαι... το Σιζόπουλο να έχει ακόμα. Ε. <laughs> <laughs> λοιπόν, πάμε σε κάτι που. Θέλω να μου πει πώ κατάφερε να βγάλει που τον uh, Ρομπέρτον, που τον Σιζόπουλο είναι τον Ιάκοβο, είναι εύκολο να βγάλει κάτι γιατί δουλεύουν χρόνια. Δεν θα σου πω είναι ταλέντα, αλλά τα δεν θα για να πατούν με στο γήπεδο στα 30 πόσα του. Που έναν παιδί όπω είναι ο Ρομπέρτο. Το ταλέντο Φέτο καταφέρε να το βγάλει όμω το κάτι παραπάνω. Που Όπω που μόνο είπε ότι αν δεν ήταν ο Ροπέρτο ο Γιάννα ο Μανολόπουλο, πρώτα θα ήθελα να φέτο. Πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να βγάλει πρώτα από τον Ροπέρτο, που ήταν πιο μεγάλο ηλικιακά, και μετέπειτα να βοηθήσει τον Γιάνναρα να κάνει το step up. Αξιό. Ο Ροπέρτο είναι ιδιαίτερο παιδί. Ε, με την τρέλα του. Αλλά πάνω απ' όλα ε, ξέρει να σέβεται και να εκτιμά. Πριν δύο χρόνια ήταν να σταματήσει το, το μπασκέτ. Πήγα εγώ μαζί με τον Βασίλη τον Σελά και τον πήσαμε να συνεχίσει. Ε, αυτό το εκτίμησε. Και την, προ, την περσινή σεζόν είχε αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχή Και ήταν ε, η φετινή σεζόν όπου ήταν ε, παίχτης καταλήτης ώστε να... Να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Ε, του έδωσα εμπιστοσύνη, το έδειξα εμπιστοσύνη και αυτό μου τα ε, Πενταπλάσιο στο πενταπλάσιο. Όταν του ο Μανδοβάνη, του δώσει κίνητρο, είναι άξιο ε, ε, να γίνει χίλια κομμάτια έτσι ώστε να, να, να πετύχει το στόχο του. Θέλει κίνητρο, θέλει εμπιστοσύνη και όταν του το δείξει αυτό, μπορεί να, να γίνει χαλή να τον πατήσει, α το πούμε. Ο Ιαναρά ε, ήρθε από μια σεζόν ε, μέτρια του ΑΠΟΕΛ. Μπήκε και αυτό στο οικογενειακό κλίμα τη ΑΕΚ. Ε, mm. ε, ήταν ο κολλητό μου Μαντοβάνη γι' αυτό και. Κάμαζε <laughs> <laughs> ναι, το step up. Και εντάξει, βοηθήσανε και οι δύο έτσι ώστε να κατακτήσουμε του ε, δύο τίτλου. Ήταν γενικά για να το κλείσουμε. δυο τελευταία θέματα. Το ένα το θέμα είναι η εθνική ομάδα. Εδούλεψε στην εθνική. Uh, και σε επιτυχίες και σε αποτυχίες. Υπάρχει το μέλλον, ο κόσμος μπορεί να πιστέψει ότι η εθνική uh, να πάει μπροστά και να την στηρίξει. Εντάξει, να πάει μπροστά. Νομίζω ότι η εθνική σαν εθνική δεν μπορεί να... Εντάξει, μπορεί να... Έκανε βήματα μπροστά. Αλλά νομίζω έχει ταβάνι. Τώρα να μου πει να πάμε στο Ευρωπάσκετ, εντάξει, μπορούμε να το παλέψουμε, αλλά ε, υπάρχει το μέλλον. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει και κάποια έξτρα όθηση, α το πούμε, από Κυπριοποίηση, κάποιου Αμερικάνου ε, μεγάλη εμβέλεια, έτσι ώστε να δώσει αυτό το το κάτι παραπάνω. Γιατί η Εθνική είχε πάρει και χρυσό του ΣΑΜ και ξαναπήρε, έχασε, κέρδισε. Αλλά αυτό το step, up step up, να, yeah. να πάει στο στο Ευρωπάσκετ είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή σχεδόν απίθανο. Α, με αυτό ε, με αυτό το, το υλικό θέλει σίγουρα κάποιον Αμερικάνων όχι ε, οποιονδήποτε, ένα που να κάνει τη διαφορά να βοηθήσει και τα νέα παιδιά και τους προπονητές έτσι ώστε να, να κάνουν το βήμα παραπάνω. Γιατί νομίζω ε, αυτός αυτό είναι ο, ο μελλοντικό στόχο τη ε, Εθνική να κάνει μια μεγάλη επιτυχία που δεν έχει καταφέρει στο παρελθόν. Ήταν κοντά σε κάποιε διοργανώσει όπω το 2016, δεν τα κατάφερε, αλλά. Αυτό είναι που θέλουμε να, να δούμε μια εθνική να, να, πάει, να κάνει αυτό το step up. Το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, θυμηθείτε ακόμα ένα θέμα, προλαβαίνω έτσι στα δύο mm. Το ένα είναι, σαν παίχτη, όπω είπε, και εσύ σταμάτησε σχετικά γρήγορα. Δεν σχετικά γρήγορα, δηλαδή. Εντάξει. Στα 28. Στα, 18. στα 18. Θα ξεχάσω σκηνέ που έκανε στήθο με τον Τρισόκαν στου τελικού με τον Φίλιππ έκαμνε τίθο, τέλο πάντων. <laughs> ναι, όσο έφτανα. Ναι, όσο <laughs> Το πιστόλα πώ δεν Εντάξει, <laughs> αυτό είναι το παρατσούκλι που είχα από τον καιρό που στα εφηβικά. Όταν επειδή ήμουν καλό σουτέρ, τριών πόντων μου το παρατσούκλι και μου έμεινα από τότε το πιστόλα. Είναι <laughs> 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 Εντάξει, σαν παίχτης δεν έπαιξα και πολλά χρόνια, επειδή έλειπα και τέσσερα χρόνια στις σπουδές, ήρθα στα, στα 23 μου. Στον τελευταίο τίτλο έλειπες. Ναι, στα 23 έπαιξα κάποια χρόνια, τρία χρόνια στην πρώτη κατηγορία, δύο στη δεύτερη. Δεν είχα και με... μεγάλη καριέρα σαν καλαθοσφαιριστής. Εντάξει, εγώ κατάλαβα το τι γινόταν με τον τους... κάθε ξένο εκείνο τον καιρό και θα μου ήταν δύσκολο να παίξω παρά να κάθομαι στον μπάνκο και να βλέπω τους ξένους να παίζουν γιατί εκείνο τον καιρό ήταν και μέχρι και 8 με 10 ξένοι ε, προτίμησα να, να, πάρω την ευκαιρία σαν προπονητή και δεν το μετάγγωσα να σου πω την αλήθεια ε, πιστεύω ότι σαν προπονητή είχα περισσότερα να δώσω στο άθλημα στι ομάδε παρά σαν παίκτη. Σαν προπονητή, σκέφτεσαι το step up ή για σέναν τον τη στιγμή η πορεία σου, το συμβόλαιο σου, η καριέρα σου στην ΑΕΚ τέλο πάντων, εν γινώμη που θέλει. Μιλά για το, το, step up, μιλά για ομάδα στο εξωτερικό. Δεν ναι, θέλει να δοκιμάσει το, το πράγμα. Εντάξει, ναι. εγώ βάλα προτεραιότητε στη ζωή μου. Όπω είπα και πριν, προτεραιότητα μου είναι η οικογένεια. Ε, να σου πω παιδι... ότι με φνιδιάζει τώρα να σου πω ψέματα, αλλά εντάξει. είναι η οικογένεια, ε, εντάξει, εγώ <laughs> στερήγα κάποια πράγματα και δεν θέλω να του στερήσω όταν ήμουν σε νεαρή ηλικία και δεν θέλω να στερήσω στα παιδιά μου αυτό που στερήθηκα εγώ. Ε, τώρα στο, μετά όταν εντάξει, μεγαλώσουν τα μωρά και μπορώ να, να φύγω, αν έχω την ευκαιρία τότε θα το προσπαθήσω. Αλλά στο άμεσο μέλλον... Άρα σε καμιά 15 ετία να σημαίνει. 15 ετία εντάξει. 10 Να πάρει και τον Ιάκωβο μαζί σου και τον Συσσοπολου, σαν παιχτές Ο Ιάκωβος, σου. Ο Ιάκωβος είναι, θα είναι... Τιμ μάναντζερ ο Σιζόπουλος σαν είναι βοηθός πρόβλημας. Να παίζει ο Σιζόπουλος κόμμα. Ε, μπορεί. Έχει και διαβατήριο ο Σιζόπουλος. Παραλογά ορίζεις παντού. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να θέλω να πω ότι ξέρω, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είσαι από τους καλύτερους ανθρώπους που εγνώρισα στο χώρο της καλαθόσφαιρας και ο πιο ντόπρους ανθρώπους η πορεία στον χώρο τη καλαθοσφαίρα που, διαδραματίζεις διαδραματίζει μέχρι σήμερα, άλλωστε είναι κάτι που φαίνεται. Ευχαριστώ για σήμερα. Εύχομαι πραγματικά να, να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο τόσο στην ΑΕΚ όσο και στην οικογένειά σου που είπε το πολλέ φορέ το Α το Να κρατήσει τούτο που είσαι. Ευχαριστώ ξανά, πολλά. Εγώ ευχαριστώ, Γρηγόρη, για τα καλά σου λόγια και εσύ με τη σειρά σου να συνεχίζεις να υπηρετείς αυτόν που αγαπάς. Ε, χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν και εσένα να βοηθούν το άθλημά μας, γιατί δεν είναι το μπάσκετ δεν είναι μόνο οι παίκτες, οι προπονητές, οι διοικήσεις. είναι και όλοι εσείς που το προβάλλετε το άθλημα και σίγουρα σας χρειαζόμαστε έτσι ώστε και εμείς και να γινόμαστε καλύτεροι και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να, να κάνει αυτό το step up του άθλημά μας.